Fish and Chips, Game Week 7, πήγα να το πω 7, αλλά λέω ότι είμαστε τώρα να πούμε Game Week 7. Game Week 7 Preview. Μετά από μια αγωνιστική που έγινε ένας χαμός τρελός, θα με συγχωρέσετε, είμαι λίγο κρυωμένος. Είμαστε εδώ με τον Ανδρέα και με τον Σάκη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και να πούμε μια γρήγορα τη λίγα μας για το τι γίνεται εκεί πέρα. Και να ξεκινήσουμε να λέμε για την Game Week 6 το τι έγινε, γιατί νομίζω έχουμε πράγματα να πούμε γενικά. Νίκος Γίος Σπατούρνος United στην πρώτη θέση παραμένει με 85 πόντους και 443 σύνολο. Και από κάτω έχει γίνει της Μουρλής Γιώργιος Νανός, δεν ξέρω, με τη Robocop 103 πόντους, έσπασε εκατοστάρα, που βέβαια έπαιξε triple cup από εδώ πέρα. Το έπαιξε στον Holland, το έπαιξε, ναι. Και πήγε στη δεύτερη θέση. Ηλίας Ευθυμίου, Messi of England, 93 πόντους και 425 σύνολο στην τρίτη θέση. Rise Rise Baby του Νέγκολου, του Αλέξανδρου, με 90 πόντους, ένα πόντο πίσω από τον Ηλία με 324 σύνολο, είναι στην τετράδα. Και Δημήτρης Παπαδόπουλος με την ομάδα του Tactician, και αυτός τύπησε κατοστάρα χωρίς κάποιο τσίπο ωστόσο, 423 πόντους, και κλείνει η πεντάδα μας με 423 πόντους στα 10.000 K, σχεδόν 11. Okay. Αλλά ναι, για να πούμε τι έγινε στην αγωνιστική την Game Week την 6. Θέλετε να ξεκινήσετε, θες να ξεκινήσεις, Σάκη? Ξεκίνα από όπου θες. Απλά λέω να αφήσουμε το derby βασικά τελευταίο. Κοίταξε, ήταν μια καλή αγωνιστική για τους περισσότερους, για μένα όχι τόσο. Πόσες πόντες έκανες? 70 πόντους. Θεωρητικά πάνω από το average, αλλά πάλι πήγα κόκκινο βελάκι. Ξεκίνησε καλά το Σάββατο με Crystal Palace, πήρα το clean sheet του Leno, 10 πόντι, πήρα το clean sheet του Anderson. Τι έχει κάνει ο Leno ρε? Εντάξει, παιχταράς. Τα έλεγες από την πρώτη αγωνιστική εσύ. Νοστράδαμος. Γενικά ξεκίνησε πολύ καλά η αγωνιστική, είχα και μετά με τη City πήρα του Foden τις επιστροφές, Haaland, εντάξει, όλοι το πήρανε. Από εκεί και πέρα πήρα και το goal του Bruno. Okay. Άρα ξεκίνησε, ας πούμε, πρώτη μέρα της αγωνιστικής. Το Σάββατο ήταν, ήμουνα στο Game Week Rank, ήμουνα 18.000 κάτι. Ξυπνάω την Κυριακή το πρωί που κάνει update το Fantasy και βλέπω είμαι rank, overall rank 100.060, κάτι τέτοιο, 160.000. Τι 100.000, δεν το ξέρω. Κυριακή βράδυ, 1.650 rank. Έπαιξε η City, η Newcastle level τα 8 goal. Καλά, εκεί όμως δεν έγινε τόσο χαμός, βασικά ήταν περισσότερο... Ήταν γιατί πριν τα βάλαν τα γκολ όλοι ξεχωριστοί, το θέμα ήταν τι έγινε στην άμυνα. Ναι, οι αμυντικοί ήταν που με έκαψαν, ο Τρίπερ και ο Πότμαν. Όπως όλους όσους δεν τους είχαν. Εγώ έκανα το masterclass, έφερα τον Barnes, είχα και τον Άντρια που με λέει θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Πω. Νοστράδα, πως, ναι. Καλά, εντάξει, μην τα χρεώνουμε όλα εκεί πέρα. Κοίταξε, για όλο ο Άντριας φταίει. Μέχρι τώρα ό,τι έχει πει βγαίνει το αντίθετο. Και με το Foster το ίδιο πράγμα έκανε. Foster όμως έβαλε δύο γκολ και είχε δύο ασίστ, κάτι τέτοιο πριν φάει την κόκκινη. Και τα Foster ήταν που λένε, το έλεγε. Ναι, ναι. Και ο Barnes. Απλά έτυχε πολύ ωραίο timing εκεί πέρα όταν το έγραφε στο chat. Ατυχία λέγεται αυτό. Λίγο πριν άρχισε ο αγώνας είπε θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι και βγήκε αλλαγή στο 12. Εντάξει, γενικά. Ήταν και το μία αυτό με τον Barnes πραγματικά. Γενικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, περίμενα ότι θα ανεβώ πολύ αυτή την αγωνιστική μέχρι την Κυριακή το πρωί. Και μετά παρακαλούσα να μην πέσω στα 2 εκατομμύρια. Εσύ πώς πήγες, Αντρέα?
Κάκιστη αγωνιστική για μένα. 63 πόντι. 63 και εμένα. Χαλιά. Ναι. Ναι. Πέρασε το Fantastic τουλάχιστον που έχει 61. Αυτό σε Fantastic φίλε. Δεν ξέρω να ακούει τώρα. Αλλά. Τι γλέντι έχει φάει από όλους ρε. Πέρασα, έτσι λέω. Πέρασε το Σάββατο. Είχα μόνο δύο παίκτες πέρασαν, τον Χάλαντ και τον Γκέχη. Είχα από αυτούς 20 πόντους, οπότε λέω ok, μόνο δύο παίκτες 20 πόντους. Και μετά το βασικό πρόβλημα ήταν ότι απέδιδαν οι παίκτες που δεν είχα. Ναι, μεν έβαλε γκολ και ο Μπόουεν και ο Γουότκινς, αλλά εντάξει, η διάδα από Chelsea, ο Τσίλουλ και ο Τζάκσον. Παλεύτη. Εντάξει. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Ο Τζάκσον κατάφερε να φάει και κίτρινη. Πάλι χαζή κίτρινη νομίζω έφαγε. Είναι δυνατόν αυτό το Τζάκσον. 5 κάρτε 6 παιχνίδια και είναι επιθετικό. Και νομίζω δεν είναι καμία για φάουλ. Είναι όλε για άλλο. Για βλακίε. Ο Ντία δεν δικαίωσε πάλι. Δεν έκανε κάτι. Αυτό ήταν κατά μία. Και μετά είχα Ράσφορντ και στου Πινιάν. Και στον πάγκο πρώτη αλλαγή τον Άντερσον. Να προσθέσω κάτι για Τσέλσι που είπε. Ευτυχώ είχαμε το Τσίλγουλ και δεν είχαμε τον Γκούστο. Δεν είμαστε από εκείνους που τον πήραν επειδή έχει 4. Ναι, γιατί υπήρχε κόσμος που τον είχε τον Γκούστο και υπήρχε και κόσμος που ξεκίνησε Γκούστο αντί για Chilwell, γιατί ξέραμε ότι θα παίξει. Υπήρχε μια φήμη ότι δεν θα παίξει ο Chilwell. Ναι. Γι' αυτό και εγώ έκανα τις αλλαγές που έκανα στο τέλος, γιατί είχα πει στο podcast ότι θα έδιωχνα Mings για Botman, αυτό ήταν σίγουρο, που είχα δύο αλλαγές. Και μετά ήθελα να φέρω κάποιον από City και ήταν ή ο Άλβαρες που θα τον έφεραν όλοι και ήταν το πιο safe play. Να φέρω ξέρω ο Άλβαρες στον Jackson ή να φέρω Foden ή και Madison, σκεφτόμουν στον Martinelli που ήταν τραυματίας και ήμουν πολύ 50-50, περίμενα κάποια leaks, βγήκαν leaks ότι παίζουν και δύο, δεν μου βοήθησε και πολύ εκεί πέρα. Masterclass έκανες. Μάσικλ βγήκε στο τέλος, αλλά ήταν πολύ 50-50 ρε παιδί μου. Κατέληξα στο Foden επειδή σε περίπτωση που έπαιρνα τον Άλβαρες στο Τζάκσον θα έπρεπε να ουσιαστικά να ξεκινήσω τον Τζίλουελ και δεν ήμουν σίγουρος αν θα παίξει. Οπότε λέω κάτσε ας πάω με λίγο πιο ρίσκο να με καταστρέψει ο Άλβαρες. Πήρα το Foden, βγήκε, έβαλε γκολ και ήταν εγκατεμία για τον Άλβαρες γιατί η κόκκινη που παίρνει ο Ρόντρι αψυχολογήτη με το που ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο αλλάζει όλο το παιχνίδι ουσιαστικά. Και ο Φόντεν θα μπορούσε να δώσει παραπάνω και ο Χόλαντ θα μπορούσε να δώσει παραπάνω και ο Άλβαρες θα μπορούσε να δώσει πόντους. Αλλά ναι, αυτό έγινε εκεί πέρα. Γενικά πολύ καλή αγωνιστική για μένα. 94 πόντους έγραψα. Πλήρωσαν όλοι ουσιαστικά, νομίζω μόνο ο Τζάκσον μπλάκαρε και ο Βικάριο πήρε 2 πόντους που είναι βεβαίως καλοδεχόμενοι γιατί ήταν με την Arsenal, αυτό ήλπιζα απλά να τον ταΐζουν με saves. Μέχρι και ο White ας πούμε πλήρωσε assist που κέρδισε το penalty. Γεννούσαν και τα κοκόρια σου θα έλεγα. Ναι, πλήρωσαν όλοι πραγματικά. Αυτό που έλεγα δύο αγωνιστικές τώρα ότι άμα δεν πληρώνει κανένας κάποια στιγμή θα πληρώσουν. Εντάξει, οι δικοί σου πληρώσανε. Αλλά βέβαια έκανα και πολύ καλές αλλαγές, okay. Δηλαδή έβγαλα 23 πόντους gain από εκεί. Αλλά ναι, πάμε να δούμε τώρα. Έλεγα να δούμε ένα-ένα τα μάτς, επειδή ουσιαστικά έγιναν πράγματα σε όλα τα μάτς. Είχα δει και ένα screenshot, ήταν ένα σπάς που είχε ανεβάσει ας πούμε στο live FPL την ομάδα που σου δείχνει την ομάδα ας πούμε με την πιο επικίνδυνη για το rank σου. Και είχαν πληρώσει όλοι. Ήταν τρελό αυτό το πράγμα αυτή την αγωνιστική, δηλαδή πληρώσανε όλοι. Ας πούμε στο match της United που είπαμε έβαλε εκείνη την κολάρα ο Μπρούνο και γενικά μ' άρεσε, θα μπορούσε να βάλει κι άλλο γκολ ο Μπρούνο, είχε μια-δυο φάσεις και ασίστ θα μπορούσε να πάρει. Και είδαμε και την United να κρατάει την αντιθέση με το Rashford που ήταν κάπως μαγκωμένος να πω, λίγο ατομιστής. Ναι. Μοιάζει να του έχει πει αυτό ότι θέλει να βάλει γκολ ρε παιδί μου. Δεν έδινε πολλές πάσες, έβαζε το κεφάλι κάτω και πήγε να τα κάνει όλα μόνος του. Και ο Χόιλουντ έδειξε καλό πρόσωπο, εντάξει ο United ήταν με δεκάδα κάπως ανάγκης. Η δεκάδα
αναχρονιστική. Με Johnny Evans Masterclass, Johnny Evans. Ο οποίος ήταν και εξαιρετικός. Με χάλες τον bonus, τα τρία bonus του Μπρούνο. έβαλε το γκολ που ακυρώθηκε, έκανε την assist, ήταν... Και έπαιξε και καλά στην άμυνα. Ναι, ναι. Εντάξει, ζορίστηκε η United κάπως, αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και στο fantasy, ο συνήθισε από το εντάξει ο Μπρούνο. Τώρα όσον αφορά την Burnley. Αν θες να πεις για Burnley. Να πούμε μια κουβέντα. Πες γιατί επειδή έχει διπλή, τη διπλή. Επειδή έχει διπλή. Ο center for ο Αμντούν ίσως αξίζει μόνο, θα έλεγα εγώ. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, ένα περίεργο όνομα. Τον Κολεόσο λες. Αυτόν. Τι παικτάρι είναι αυτό, ήθελα να το πω και σε προηγούμενο πόδες και το ξέχασα. Τον είχα δει εντάξει, παίζει βέβαια με Newcastle εκτός, εντάξει το άλλο είναι με τη Luton μεν. Αυτός ο Αμντούν ο center for εν τη απουσία του Lyle Foster. Νομίζω ο Foster βέβαια θα είναι διαθέσιμος για το δεύτερο. Στο ένα, ναι. Παίζουν νομίζω και μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός ο Κολεός, όπως τον είπες. Ναι, Κολεός. Είναι Κολεός. Είναι πολύ, πολύ ωραίο παιχτάκι αυτός. Απλά το θέμα μου είναι ότι σαν να του λείπει το end product, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει κάτι. Είναι ότι δεν θα κάνει την τελική ενέργεια, θα κάνει την τελική πάσα ή το shoot. Έχω δει τριπλαδόρος είναι πολύ ρε παιδί μου. Τους κάνει εκεί πέρα ανάκατα. Θυμίζει μήπως Σεν Μαξιμίν. Θυμίζει μήπως. Πολλές τρίπλες. Ναι, ισχύει, ναι. Εντάξει, και βέβαια μετά τη Newcastle και τη Luton πάλι καλό πρόγραμμα έχει η Burnley με την Chelsea παίζει εντός. Καλά. Εδώ αυτή την αγωνιστική σκέφτομαι ποιο να βάλω τέρμα. Έχω το Leno που παίζει με Chelsea και έχω και το Pickford που παίζει με Luton. Και μου φαίνεται πιο πιθανό να μην φάει γκολ ο Leno. Ισχύει. Δεν θα παίξει ο Jacksonville, οπότε. Λες. Pickford έφαγε πάλι. Κατάφερε και έφαγε γκολ από την Brentford. Σε ένα μάτσο που πραγματικά θέλω να το σχολιάσω πόσο το χαίρομαι. Γιατί δεν ξέρω γιατί μου έχει βγει τα τελευταία δύο χρόνια ένα πολύ παθητικό. Δεν θα το πω μίσος γιατί είναι υπερβολική η λέξη το μίσος. Μια αντιπάθεια στην Brentford. Λίγο έτσι, λίγο το Moneyball. Λίγο. Ο Τόνι που είναι παίκτης που δεν τον πολύ συμπαθώ, λίγο εμπέωμο. Με έχουν κάνει να αντιπαθήσω την Brentford και το χάρηκα πάρα πολύ που πήγε ο Dice με Dice Ball, Old School Brexit Ball. Έτσι και πήρε μέσα, νίκη μέσα στην Brentford με goal assist Tarkovsky, goal Calvert-Lewin. Ήτανε βιβλικό. Και για πες τι έκανε και το αγαπημένο μας παιδί εδώ του podcast, Ανδρέα. Α, τον εμπεούμε λες. Ναι. Μια χαρά φύγει και κίτρινη. ό,τι πρέπει για το 29,8% των ανθρώπων που τον έχει. Έτσι, έχει πόσα blank. Δύο συνεχόμενα. Ο οποίος έπαιξε και ουσιαστικά έπαιξε wingback, όπως το είδα λίγο έτσι το παιχνίδι που παρακολουθούσα. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό με το... ότι λείπει ο Ρίκο Χέρνη, αλλά ο Ρίκο Χέρνη είναι αριστερό μπακ δεν είναι. Είναι δεξί. Αριστερό είναι. Κάποιος παίζει να λείπει από την Brentford και τον έβαλε εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχει γίνει εκεί πέρα. Βέβαια η Brentford δεν ξέρω μπροστά πότε θα παίξει επιτέλους και ο Μοπέ. Ο Μοπέ δεν μπορούσε να παίξει τώρα νομίζω εδώ λόγω του ότι ήταν. Α, είναι δανεικό, σωστά. Ναι. Νομίζω δανεισμένο είναι γι' αυτό. Ναι, είναι δανεικό είναι. Το δικό μου το που λένε, Μοπέ. Εντάξει, φτάνει αυτό. Πάρει και αυτό σκόπιμο. Ο Μοπέ. Ναι. Γιατί καλά, τα που λένε δεν πάνε και πολύ καλά. Εντάξει, φτάνει αυτό το εμπειρία. Δεν γίνεται. Σε επιστρέψει στην μητριότητα που ήταν πριν, δεν γίνεται να τον έχει τώρα το 1 τρίτο του φάνταση, να τρελαθούμε τελείως. Μόνο ας πληρώνονται, αλλά δεν είναι δυνατόν να μας ρίχνει τόσο πολύ. Ας τον έχουν 10 άτομα και ας πληρώνονται, δεν με πειράζει εμένα. Ας τώρα έχει ένα άτομο. Ναι, αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επίσης, ναι, έχω εδώ πέρα σημειώσει για το match της Brighton, το οποίο επίσης χάρηκα. Δεν χάρηκα που έφαγε γκολ η Brighton γιατί έχω στο Πινιάν.
Και ο Κεραμπή όλοι έχουν σπιανά, αλλά υπήρχε κόσμο που τον έβαλε και πάγκο τώρα. Ναι, υπήρχε. Εσύ τον έβαλες πάγκο. Ναι. Εγώ δεν χάρηκα καθόλου με το Μητώμα, πώς τον λένε, Μητώμα. Ναι, που μπήκε και έβαλε δύο γκολ γιατί δεν τον έχω. Εγώ χάρηκα που το φάγει γιατί δεν ξέρω αν το δω τον γκολ. Είναι που κάνει βλακία τερματοφύλακας. Αυτά είναι πια, ναι, τα πράγματα μου γίνονται CDM οι τερματοφύλακες. Άρπα το τώρα. Χαζομάρα έκανε, ναι. Ο Verbruggen, πώς τον λένε. Ναι, αυτός ο καινούριος που έχουν φέρει. Αλλά ναι, Μητώμα μπήκε καυλωμένος όσο δεν πάει, Νομίζω στο πρώτο λεπτό το έβαλε. Δηλαδή μόλις μπήκε η πρώτη επίθεση παίζει να ήταν και έβαλε γκολ και μετά έβαλε δεύτερο μετά από πολύ λίγο νομίζω. Και με ανέβασε πάρα πολύ αυτός. Ναι, και επιστροφή στο Πινιάν πάλι. Ο οποίος συνεχίζει νομίζω να μην έχει κρατήσει clean sheet, αλλά είναι από τους πιο από τους top scoring επιθετικούς αμυντικούς του παιχνιδιού. Εντάξει, κλασική αξία πλέον. Ναι, αυτό είναι και το effective ownership μεγάλο. Κι ας έχει κακό πρόγραμμα η Brighton τώρα που έρχεται, δεν το βγάζω γιατί αυτό το επιθετικό threat είναι εκεί πέρα όποιον και να παίζει. Που και με τη Villa παίζουν δύσκολο μάτσι είναι τώρα, αλλά μπορεί να πάει στιγμή να δώσει μια assist. Ναι, δεν πιστεύω ότι αξίζει να τον έχεις εκτός. Και μετά τι έχει μείνει που δεν έχουμε σχολιάσει. Τη Τζέλσι. Ελά. Τη Τζέλσι δεν χρειάζεται. Πάνω κάτω. Ο Watkins. Ο Watkins επιτέλους σκόραρε. Λέγαμε για υπομονή. Με κορόιδευε. Γύρωσε. Έλεγα και αυτός κάποτε. Τώρα μου πεις για όλους το λέγα αυτό. Αλλά. Εντάξει. Κάποτε τα σκοτά. Ανταμείφθηκαν κάποιοι. Ανταμείφθηκε κάπως η υπομονή μας επιτέλους. Ναι, για τον Τζίλουελ. Για τον Τζίλουελ να πω εδώ. Που φάγε πάλι πάγκο. Δεν θεωρώ ότι θα φάει πάγκο στο επόμενο. Γιατί προφανώς είναι κάποιο θέμα τακτικής που τον έβαζε πάγκο τώρα. Ή βασικά νομίζω κάτι λέγανε ότι ήταν και άρρωστο το προηγούμενο μάτς, τέλος πάντων. Τώρα ήταν θέμα τακτικής. Δυσκολεύω να πιστέψω, είναι ουσιαστικά ο αρχηγός του όσο ο James είναι δραματίας. Και δύο μάτς τώρα χωρίς αυτόν δεν έχει κάνει και τίποτα. Οπότε δεν θεωρώ υπάρχει κάποια δικαιολογία να το να μην το βάζει. Συν το ότι ο Γκούστο είναι εκτός, που είναι έτσι ένα επιθετικό back, οπότε μπορεί πολύ απλά να βάλει ένα center back για δεξί back και να παίζει ουσιαστικά με τριάδα πίσω και τον Chilwell προωθημένο. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Ό,τι πιστεύω. Απλά το θέμα είναι πόσο είναι και νωρίς μες στη χρονιά. Δεν θες να χάνεις τόσο πολύ αξία στην ομάδα σου. Δηλαδή, εμένα ήδη είχε πέσει η ομάδα μου 99,8 ναι. Αξίας. Ναι, και αυτό οπότε, είναι εγώ τον πούλησα προσωπικά, τον έδιωξα, πήρα Trippier. Α, το έκανες κιόλας. Το έκανα κατευθείαν. Mm. Ήτανε πάλι rage transfer ρε φίλε, που δεν θέλω να το κάνω ποτέ και το έχω κάνει δύο φορές φέτος. Και πάνε πολύ καλά. Το πρώτο πήγε χάλια. Και πιστεύω ότι για ο Chilwell μπορεί να δώσει κάτι, αλλά δεν γίνεται να χάνουμε αξία συνέχεια τώρα που είναι νωρίς. Στο τέλος θα στοιχίσει αυτό. Ναι, πόση υπομονή να έχουμε και εντάξει, η Chelsea θα φάει goal πάλι, η Chelsea είναι, δεν... Θα της βάλει γκολ με τη φούλα μου ο Κάρλος Βινίσιος, ξέρω εγώ θα βρει κάποιον να της βάλει γκολ. Παντερέας Περέιρα. Έχει μένες, ανοίξει λογαριασμό με τη φούλα μου. Μπορεί, είναι αυτό το θέμα και εντάξει και για τον Τζάκσον τα ίδια σχεδόν πιστεύω θα γίνει καταιγισμός transfer out. Κοίτα, ήδη νομίζω στο rank μου, στην αρχή της αγωνιστικής τουλάχιστον, είχε κάτι νομίζω 2,9% effective ownership από Τζάκσον, κάτι τέτοιο. Τον έχουν διώξει όλοι, δεν έχει μείνει κανένας, μόνο εγώ ήμουνα. Μου φαίνεται απίστευτο που έχει την ίδια τιμή με αυτή που ξεκίνησε το Fantasy. Ναι, είχε ανεβεί στην αρχή και τώρα πέφτει. Να πούμε για το ντέρμπι του Λονδίνου, για να κλείσουμε με το τι έγινε και να προχωρήσουμε σιγά σιγά στο τι θα γίνει. Πάμε, άντε. Ναι. Το είδα βασικά, γιατί εγώ είδα κομμάτια μόνο και μετά είδα τις φάσεις. Εντάξει, είχε πολλά μέσα ταυτόχρονα, είδα το πρώτο ημίχρονο και μετά κομμάτια από το δεύτερο. Στο live. Mm-hmm. Προηγείται με κάποια τύχη, με αρκετή τύχη μάλλον η Arsenal. Με τη βοήθεια του σύμφωνα με τον Μέση, καλύτερο αμυντικού του κόσμου. Ναι.
Ο οποίος έβαλε αυτό το goal, έκανε πέναλτι και πήρε και κίτρινη. Ναι. Disaster class. Και μετά ο Μάντισον, η κλάση του Μάντισον και του Σον μίλησε. Την τρομερή και οποιοδήποτε από τους δύο μπορεί να πάρει θέση στην ομάδα τώρα, ειδικά με το πρόγραμμα της Τότενα. Ναι. Εγώ προτιμώ το Μάντισον, ας πούμε. Δηλαδή. Βάσει τιμής περισσότερο. Σου βοηθάει. Έχει κάνει 4 στα 6 μπλάνκο όσο. Έχει βάλει 5 γκολ και τα έχει βάλει σε 2 μάτς. Ναι, αλλά τον βάζεις κάπτεν εκεί πέρα και okay. Κερδίζεις πίσω όλη τη χασούρα, τι να πω. Ναι. Όχι, είναι ο πολύ ωραία και ακόμα σαν... και Κουλουσεύσκι θεωρώ είναι επιλογή. Και γενικά τη θεωρώ ομάδα, τους επιθετικούς της, τους θεωρώ fixture proof της Tottenham. Δηλαδή ήταν μεγάλο το τεστ. Πώς? Εκτός από τον Ριτσάρλισον. Ναι, οκ. Okay. Αυτός είναι η ειδική περίπτωση. Δηλαδή ήταν μεγάλο το τεστ τώρα για την Tottenham να πάει εκτός έδρας με την Arsenal και έδειξαν ότι δεν κολλάνε, δεν μαγκώνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, μετά από το επόμενο derby που έχουν με την Liverpool θα στραφεί ακόμα περισσότερος κόσμος. Ναι, ήδη πολλοί τους φέρνουν. Ειδικά σε επιθετικούς, γιατί το πρόγραμμα στρώνει πάρα πολύ, παίζουν καταρχήν με τη Luton, όπου είναι ό,τι πρέπει και γενελεκτικές αρχηγίες, Fulham, Crystal Palace, μετά το πιο εύκολο παιχνίδι με την Chelsea. Άρχισε πάλι. Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα. Σήμερα τον έχεις ξεφθυλίσει το σάκι. Ευκαιρία έψαχνε. Ναι, και όσον αφορά την Arsenal, το αρνητικό είναι ότι ο Σάκα τραυματίστηκε. Είχε ένα knock και ίσως χάσει το επόμενο match. Ναι, αυτό βγήκε σήμερα σαν είδηση από πολύ αρνητικό. Γιατί ναι, και ο Μαρτινέλη δεν ξέρω πότε επιστρέφει και αν θα είναι αυτό σύντομα. Ο Χάβερτς δηλαδή που έχουν. Τι να πω, δεν βλέπετε. Δεν είναι και ψυχολογικά καλά, ρε, φαίνεται. Δηλαδή δεν σκέφτεται καθαρά. Πέρα από την ικανότητα, δηλαδή υπάρχουν θέματα άλλα εκεί πέρα. Θα έχει ίσως κάποιο θέμα η Arsenal. Εντάξει, ίσως βάλετε τον Τροσάρ βέβαια που είναι παιχταράς. Ναι, όχι, okay, αλλά λείπει, λείπει και ο Μαρτινέλη, ίσως λείπει και ο Ράις. Και αυτός νομίζω βγήκε αλλαγή η Αγκασική. Ναι, βγήκε αλλαγή. Αυτά ισορροπημένο νομίζω ήταν το μάτι, ήταν για ισοπαλία, δεν ήταν. Ναι, αυτό διάβασα γενικά. Νομίζω έτσι, εντάξει, και η Άρσεν ίσως το επάλεψε λίγο πιο πολύ, ειδικά στο τέλος, αλλά πόσο διάβασα και μου πάνε και παιδιά. Και τα κομμάτια ήταν, που είδα μου φάνηκαν. Ισορροπημένα τα κομμάτια που είδα. Okay, αυτά λοιπόν για την Game Week την 6. Βασικά όχι σχολιάσαμε το 0-8 πολύ. Έλα μωρή, τι ασχολιάσεις. Καθόλου μάλλον. 8 διαφορετικοί σκόρερ. 3 assist στο Trippier, clean sheet. Επιστροφή του Trippier, πιστεύω στο template. Πώς? Επιστροφή του Trippier, πιστεύω στο template. Ναι, με το πρόγραμμα που έχει είναι πολύ πιθανό η αλήθεια. Είναι. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η διαφορά με πέρσι. Είναι και δηλαδή είναι δύσκολο να το φέρει στην ομάδα σου. Και είναι και ο Botman που υπάρχει πολύ φθηνότερος. Ναι. Προσφέρει πολύ περισσότερο. Είναι πολύ value pick. Είναι βασικός 4,5. Τώρα εντάξει ανέβηκε νομίζω. Σε μια πολύ καλή άμυνα με καλό πρόγραμμα. Αλλά ναι, το αστείο που έγινε είναι ότι μιλούσαμε κόσμο και δεν θυμάμαι αν μιλούσα και στο chat της pub, αλλά και με φίλους και με άλλους. Συζητούσαμε για τους αμυντικούς της Newcastle και πολλοί ήταν σε φάση μεταξύ Σερ και Botman και σε όλους έλεγα ότι ρε παιδιά, ο Botman δεν έχει βάλει γκολ ποτέ και δεν νομίζω αν έχει πάρει και assist, ξέρω, αν έχει πάρει μια-δυο assist. Ο Σερ είναι επιθετικός πολύ. Ό,τι υπάρχει, ας πούμε, ρε παιδί μου, πιθανότητα επιθετικής επιστροφής είναι στον Σερ. Και ο Σέρ ήταν ο μόνος αμυντικός που δεν έφερε επιθετική επιστροφή. Ο Τρίπιερ έφερε 3 assists, τον Μπέρνερ γκολ και ο Botman γκολ. Εν τω μεταξύ τα φιλαράκια στο Αλέσσα έτσι, αλλά εσύ έχεις Botman στην ομάδα, Ναι, εγώ έφερα ρε φίλε για λεφτά. Λόγω ανάγκης. Αν είχα λεφτά, θα έπαιρνα και εγώ. Η Newcastle πάντως θα φορεθεί πολύ τώρα. Τα φιλαράκια του Νηρέα, άμα ακούτε να ξέρετε ότι σας κοροϊδεύει.
Εγώ είμαι ειλικρινέστατος. Διπρόσωπος. Τα λέω, δεν είμαι άσερε που είμαι εγώ διπρόσωπος. Αντιπρόσωπος. Και... πώς, τι άλλο λέει. Δεν θυμάμαι. Υποκριτής και υποκριτής. Εγώ τώρα θα πω... είχα δύο μεταγραφές σε αυτό το τεράστιο rage που είχα το βράδυ. Τι έκανες δύο rage transfers, έκανες εσύ? Ναι, δύο είχα. Δύο, έπρεπε να... έπρεπε να γίνω. Έτσι κάνω, τελείως. Για να μην χάσω και αξία. Πήρα και Ίσακ. Ίσακ και ποιον άλλον? Τρίπιερ, στο Τζίλουελ. Και Ίσακ στο Τζάκσον. Αποχωρίστηκα τους... τι να πω τώρα. Ναι, τους κλόν της Chelsea. Να ξέρεις ότι και οι δύο θα φέρουν μια επιστροφή. Οι οποίοι τώρα έχει ώρα θα... από τη Λοντζάκσον δεν θα κάνει τίποτα. Ο Chilwell τον βλέπω για διψήφια επιστροφή. Μακάρι παιδί μου, γιατί εγώ δεν ξεκινήσω να ξέρεις. Ναι, κοίτα, αυτό επειδή το ανέφερες για τις τιμές και βλέπω να επικρατεί ένας πανικός και υπάρχει πολλοί κόσμος που κάνει wildcard και έχει απαντήσει ήδη wildcard. Με τα, μεγάλο οι μεταγραφές του wildcard δεν επηρεάζουν τις τιμές βέβαια. Ναι, αυτό. Ναι, αλλά εννοώ. Πολλοί κόσμος το έχει κάνει με γνώμονα μεγάλο την αλλαγή των τιμών για να σώσει λεφτά, γιατί πλάκα-πλάκα είχα δει έναν που έλεγε, ας πούμε, εξηγούσε το πώς πηγαίνουν τιμές τώρα των παικτών που είναι στο template και λέει ότι μια wildcard από το να την κάνεις τώρα, ας πούμε, με το να την κάνεις στην επόμενη αγωνιστική μπορεί να σου κοστίζει 1 εκατομμύριο παραπάνω, ξέρω εγώ, σε τιμές αλλαγής τιμών. Δηλαδή αλλάζουν οι παίκτες πάρα πολύ. Και με έβαζε σε σκέψη αυτό, κυρίως όταν είδα τον τραυματισμό του Σάκα και λέω κάτσε άμα έχω θέμα και εκεί πέρα, γιατί έχω ήδη τον Τζάκσον που δεν παίζει και έλεγα να φέρω παίκτη εκεί πέρα, άμα έχω και θέμα στο Σάκα, έχω και 3-4 παίκτες στον πάγκο. Για πες για την ομάδα σου λοιπόν. Και σκεφτόμουν να... ότι σε φάση άμα κάνω wildcard μπορώ τουλάχιστον να φτιάξω το πάγκο μου, να μην έχω τον Dern, να μην έχω τον Bulldog, να ίσως να πάρω κάποιο τον Anderson. Αλλά δεν νομίζω να το κάνω αυτό, ακόμα και αν δεν μπορεί παίζει, ο Saka. Βέβαια. Έτσι, είναι... πώς είπες? Full value ο Anderson τον Anderson δεν στη Newcastle. Ναι, παίζει, έχει παίξει νομίζω... έχει δει 90 λεπτά συνεχόμενα, εντάξει ήταν και το rotation Champions League. Ναι, ναι, αυτό, ναι. Αλλά λογικά θα παίζει ρε παιδί μου. Νομίζω είναι, είναι τραυματίας και ο Ζωέλιντος, έχω την εντύπωση. Ναι. Που παίζει ρόλο για αυτό. Πέμπτος μέσος είναι άμα δεν παίζει 3-5-2. Άμα παίζει, ναι, και άμα δεν θέλουμε κάποιο triple up Newcastle που εκεί μου φαίνεται λίγο ακραίο. Αλλά ναι, το σκεφτόμουν και για τη wildcard. Δεν νομίζω να το κάνω αυτό. Το πολύ μπορεί να πάρω κάποιο μείον για το Saka. Αλλά ναι, πιθανές κινήσεις είναι κάποιος στην επίθεση που όμως δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δηλαδή το κοιτούσα, δεν υπάρχουν επιθετικοί. Υπάρχει ο Μόρις που έχει διπλή, που τον φέρνουν πολύ και... ο Αμντούνι. Είναι σε φάση... ναι, όχι, αυτό δεν υπολογίζω καν. Αλλά... σκεφτόμαι, άμα φέρω Μόρις ρε παιδί μου, μετά δεν πρόκειται να τον ξεκινήσω σε κάποιο επόμενο παιχνίδι, οπότε... ή θα πρέπει να παίζω 3-5-2 ή θα πρέπει να ξοδέψω μεταγραφή. Και δεν νομίζω πόσους πόντους να φέρει στη διπλή ο Μόρις για να βάλω να ξοδέψω και μεταγραφή για να το βγάλω μετά. Αυτός είναι νομίζω ανασταλτικός παράγοντας για πολύ κόσμο για να μην πάρει το Μόρις. Ναι. Έχει καλή διπλή, άμα δεν ήταν η Λούτον πιστεύω όλοι θα παίρναν το φόρ της ομάδας με Everton και Burnley, το φόρ της ομάδας που είχε τη διπλή. Απλά τυχαίνει να είναι η Λούτον. Εγώ πιστεύω ένα γκολάκι θα το βάλει τουλάχιστον σε ένα από τα δύο. Ένα γκολάκι είναι πολύ πιθανό να το βάλει. Και στο άλλο θα πάρει. Και... το εύκολο το μάτς το έχει εντός έδρας. Θα πάρει και δύο πόντους στάνταρ στο ένα από τα δύο. Οπότε μια χαρά είναι. Και μια άλλη είναι, κίνηση. Είναι σίγουρα καλό άλλο... πώς? Είναι σίγουρα καλό πάντο ο Μόρις. Ναι, δεν είναι ότι λέω στον κόσμο να μην τον το πάρει, παιδί μου. Είναι, απλά είναι... σε περιορίζει, παιδί μου, λίγο μετά. Ναι, απλά πρέπει να το σκεφτείς έτσι λίγο πιο σφαιρικά, θεωρώ. Και μετά ένα πλάνο που έχω που μου άρεσε πολύ είναι να φέρω Άλβαρες αυτήν την αγωνιστική, ναι, στον Τζάκσον και να πάω με triple επίθεση City εναντίον της Wolves. Και την επόμενη αγωνιστική μετά θα μπορώ να βγάλω τον Foden
για κάποιον άλλο μέσο, π.χ. Μάντισον, και να έχω ας πούμε το double up με Alvarez Holland που είναι ουσιαστικά η πιο nailed επιθετική τη City, θεωρώ. Για να μην, okay, να μην έχω και triple up, ξέρω εγώ, στην επίθεση. Αυτό σκεφτόμουν και μετά ένας άλλος παίκτης που κοιτάω πάρα πολύ και μια ομάδα γενικά που κοιτάω πάρα πολύ είναι η Aston Villa, η οποία έχει και αυτή πολύ καλό πρόγραμμα. Ο παίκτης είναι... Έχουμε ο παίκτης είναι ο Diaby. Κάθε φορά τον λέμε. Κάθε φορά τον λέμε, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα. Diaby σκέφτομαι και σκέφτομαι και Cass. Γενικά άμυνα Aston Villa έχει πάει πολύ under the radar. Ο Μαρτίνες θα έχει φέρει τα πονταλάκια του. Συγγνώμη, θα διώξεις Watkins ή θα έχεις δύο επιθετικούς από Villa? Θα έχω δύο επιθετικούς, δεν σκεφτόμουν να διώξω Watkins. Α, double up δηλαδή. Σκεφτόμουν ή στον Μιτώμα που χαλάει το πρόγραμμά του, ή να δούμε πώς θα γίνει η φάση με το Σάκα. Κάπου, κάτι τέτοιο. Ναι. Και όλα αυτά φυσικά ελπίζοντας ο Chilwell να παίζει. Γιατί αλλιώς άμα δεν παίξει και ο Chilwell και άμα δεν παίξει και ο Σάκα και όχι τον Jackson, μπορεί και να χτυπήσω τη Wildcard τελικά και να μου βγει και πιο ακριβή στο τέλος. Α, είσαι τόσο κοντά δηλαδή. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι αυτό, τώρα έχουν βγει εκκρεμότητες. Εντάξει. Αλλά ναι, αυτά είναι τα πλάνα μου. Μία μεταγραφή πλάνα έχεις? Πώς, ναι, μία μεταγραφή έχω. Αυτό που σκεφτόμουν ήθελα να πω είναι, βλέπω ότι εντάξει έχουμε όλο το Holland από City. Έτσι όπως παίζει, μου φαίνεται απαραίτητο το double up, γιατί με το Holland είναι σαν να έχεις κανένα, τον έχουν όλοι. Ό,τι ναι, και να ναι, κάνει, ναι, τον έχει όλο το fantasy. Εκτός άμα δεν το βάλεις αρχηγό. Τόσο καλή ομάδα που είναι, πρέπει να έχεις οπωσδήποτε κάποιο ναι, δεύτερο, δεν έχω. Ναι. Αλλά τιμωρούν. Δηλαδή, ο Foden, ο Alvarez στις προηγούμενες αγωνιστικές. Τώρα επιστρέφει και ο Grealish. Ακόμα και ο Rodri, που εντάξει. Ναι, okay, εντάξει. Δεν βλέπω λογική να τον έχεις στο fantasy. Ακόμα όμως και αυτός. Ίσως ο Ντόκου που παίζει πλέον βασικός. Επιστρέφει ο Γκρίλης. Δεν ξέρω, μου φαίνεται το ότι κάποια στιγμή είναι απαραίτητο να έχεις ένα δεύτερο. Ναι, είναι και αυτό το ότι θεωρώ ότι γλίτωσα πολύ φθηνά με τον Άλβαρες αυτήν την αγωνιστική και όλοι όσοι δεν τον είχαμε. Γιατί τον είχε πάρα πολλοί κόσμος. Και τον έβγαλε και πριν το 60. Ναι, αυτό ήταν το μόνο. Θεωρώ ότι γλίτωσα και δυσκολεύω να πιστέψω ότι θα την ξαναγλιτώσω. Οπότε λέω, κάτσε τώρα, και okay, πήρα τα πονταλάκια από το Foden, κάτσε να το φέρω γι' αυτό για καλό και αγαπητό. Αφού μπορώ. Αλλά ναι, τώρα προέκυψε ο μπουκάλιο. Το πολύ μπορεί να πάρω κάποιο μείον εκεί πέρα, νομίζω. Μιας και μιλάμε για τη City, έχω ένα hot take που σκεφτόμουν σήμερα. Για πες. Για το captaincy στο Haaland. Holland. Για πες. Άμα το σκεφτείτε, τον βάζουμε όλοι captain, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ήταν ούτε μια αγωνιστική το καλύτερο captain που να κάνει το. Πάντα υπήρχε κάποιο premium που θα κάνει καλύτερο score ή το και ίδιο. Θα υπήρχε μια αγωνιστική που. Με τη φόλα μου είχε τρία. Θα έκανε λίγο που. Ναι, πάλι υπήρχε ο Σον όμως που έκανε και εκείνο χατρίκ εκείνη την αγωνιστική. Okay, ναι, δηλαδή είναι καλή επιλογή, αλλά ποτέ, ποτέ δεν ήταν η καλύτερη. Ναι, ισχύει, αλλά είναι αυτό το θέμα του ότι. Εντάξει, είναι πρώτο σχόλιο που στον αρχηγό. Και πάλι, ναι. Στον αρχηγό το βάζει με το σκεπτικό ότι. Το βάζουν το όλοι. Το μεγαλύτερο ταβάνι ή το πιο σίγουρο να επιστρέψει. Ναι. Έχει και τα δύο, πιστεύω. Ναι. Ναι, 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 αυτό. Γιατί μπορεί στη μέρα του να βάλει και τέσσερα, ξέρω εγώ. Απλά δεν βγαίνει μέχρι στιγμή. Δηλαδή υπάρχει πάντα κάποιο άλλο που θα το κάνει. Που θα έχει το ίδιο ναι, σκόρ okay, ή θα τον κάνει outscore. Πρώτη αγωνιστική ήταν ο Ίσα. Να πετύχει την αγωνιστική που θα πλανκάρει. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Αλλά ναι, ισχύει αυτό που λες και το έχω σκεφτεί και εγώ ότι κοίτα, ξέρεις, δεν είναι ότι είναι πέρα από αυτό το μάτσο, ας πούμε. Ένα double digit έχει φέρει στην, βασικά δύο έχει φέρει σύνολο σε 6 παιχνίδια. Εντάξει, παραμένει πρώτο σκορ του παιχνιδιού. Ναι, είναι η πιο σίγουρη επιστροφή, αλλά δεν είναι. Πάντα υπάρχει κάποια καλύτερη, ας πούμε. Και ένα τελευταίο που δεν νομίζω μας έφυγε και στο προηγούμενο επεισόδιο να το σχολιάσουμε. Για το Σαλάχ. Φουντούνια Φατάχ. Τι έχετε. Δεν είπαμε και τίποτα για τη Λίβερπουλ βέβαια σήμερα. Πώς είπες. Δεν είπαμε σχεδόν τίποτα για τη Λίβερπουλ σήμερα. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Εντάξει.
Σαλάχ σταθερός μεν, αλλά με αυτή τη τιμή που έχει και με, το, με τη τιμή που έχει και ο Χόλαντ, νομίζω σου φεύγει το μισό budget άμα τους έχεις και τους δύο. 6 στα 6 return. Γίνεται να τους έχεις και τους δύο, κάποιοι τους έχουν. Ό,τι γίνεται γίνεται, αλλά δεν θεωρείς ότι θα είναι πολύ δύο, σε άλλες επιλογές στο κέντρο. Εντάξει, βέβαια έχει εναλλακτικά και λαβράκια. Όπως είπες, τον DAP, τον Bowen. Τώρα από τον Gordon από την Newcastle, ο οποίος ελείψει, και του Barnes, ναι, θα πάρει και τα λεπτά. Δεν μ' αρέσει βέβαια, αλλά πιστεύω θα δώσει επιστροφές. Εντάξει, Newcastle είναι επιθετική ομάδα, ειδικά στην έδρα. Μόνο τους, έτσι, άμα πας με αυτούς τους δύο, όπου έχεις και πολύ, καλή, πολύ καλό εναλλακτικό αρχηγό αντί του Holland. Ναι, ο Σαλάχ. Ναι, τον Σαλάχ, τον καλύτερο μάλλον εναλλακτικό. Αλλά ας πούμε, ναι, θα ήσασταν υπέρ να τον παίρνατε, θα το σκεφτόσασταν απέναντι σε Σαλάχ στην ομάδα σας. Με κάποιο τρόπο, ή σε μια wildcard, κάτι τέτοιο. Γιατί θεωρώ είναι και αυτό ένα από τα διλήμματα που έχει ο κόσμος που κάνει wildcard αυτό το γύρο. Εγώ προσωπικά όχι. Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να έχεις, άμα θες κάλυψη ο Liverpool, έχει και άλλους παίκτες. Καλούς, ικανούς μάλλον, που ναι, μένα θα πάρουν τόσα λεπτά, αλλά θα σου δώσουν τα returns της ομάδας. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ νομίζω σε wildcard δεν τον έπαιρνα, γιατί υπάρχουν πολύ καλές επιλογές σε mid-priced. Ίσως σε κάποιο free hit, άμα έχει διπλή αγωνιστική η Liverpool. Ναι, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Okay. Και ένα τελευταίο punt να πω έτσι για την αγωνιστική που δεν το σκεφτόμουν πολύ. Ο Χόιλουντ, παιδιά, ο Χόιλουντ θα βάλει γκολ αυτήν την αγωνιστική. Α, το ξέχασα αυτό. Πέρασε πολύ από το μυαλό μου για Andy Jackson. Και εμένα. Γιατί λίγο, ήταν, και, ήταν αρκετά καλός. Στέρν, έχω την εντύπωση. Νομίζω, ναι. Δεν θυμάμαι το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν έχει κακό πρόγραμμα. Είναι. Εντάξει, είναι και United, έτσι. Δεν είναι όποια ομάδα να είναι. Με την μπάλα και την Bradford και τη Sheffield United, καλό πρόγραμμα έχει. Έπαιξε καλά, ήταν μέσα στις φάσεις, λίγο αγχωμένος, λίγο έτσι track είχε. Ναι. Αλλά θα έρθουν τα goal για τον συγκεκριμένο παίκτη. Έχει δείξει ότι είναι, το έχει ρε παιδί μου, το ένστικτο του killer, πώς οριστεί. Να πω κι εγώ ένα one quick punt. Για πες. Μικαήλ Αντώνιο. Αντώνιος. Πιστεύω αυτή τη αγωνιστική θα βάλει 2-3 γκολ. Θα κάνει ξέσου. Μετά την οχτάρα βέβαια η ομάδα συνήθως κάνει ένα bounce back. Σωστό, πολύ σωστό. Συμφωνώ. Έπεσε βέβαια η τιμή του, δεν ξέρω. Που είχε δηλώσει και πρόσφατα ότι η West Ham θα τερματίσει πάνω από τη Liverpool, κάτι τέτοιο. Ναι, έκανε τράστοκ στην Liverpool. Τι δηλώσεις βγαίνουν και κάνουν, ρε φίλε, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Θέλουν τέτοια και να κάνουν. Πώς το λένε, πρώτο σέλντο, ξέρω εγώ, μωρέ. Έχει και podcast αυτός. Τι να πει μπροστά σε αυτή την σύμπηση. Να ευχαριστήσουμε επίσης σε αυτό το σημείο πάλι για μια ακόμα φορά τους Patreon μας. Τα άτομα που μας στηρίζουν έμπρακτα με το κάτι παραπάνω. Με μια μικρή μηνιαία συνδρομή μπορείτε να μας βοηθήσετε να μοιράζουμε δωράκια. Και πάνω από όλο αυτό βασικά, με τη βοήθεια στο Patreon μπορούμε να δίνουμε και καλύτερα δώρα και για giveaway και για τις ηλικίες μας κτλ. Στο tier 1 το Pant έχουμε τον Αναστάση Ιλιάδη, τον Cameron Thompson, τον Φώτη Ξινόγαλο, τον Σταύρο Νεστορίδη και τον Χρήστο Ελευθερόπουλο. Και στο tier 3 το Drunk έχουμε τον Θοδωρή Σιδηρόπουλο, τον Άγγελο Γεωργίου και τον Άκη το Μαντούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, παιδιά. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο νομίζω. Βγήκε λίγο πιο μεγάλο, αλλά είχαμε κάνει και poll στην pub για να το ρωτήσουμε γενικά αυτό, αν προτιμάει ο κόσμος έτσι λίγο. Και ας βγει λίγο μεγαλύτερο, αλλά τουλάχιστον να τα καλύψουμε, ναι, όλα, ρε παιδί μου. Θέλατε να τα ακούτε όλα. Τα περισσότερα τα καλύψαμε. Αφήσαμε και λίγα σχόλια στα, αλλά. Εκεί τα πάντα, πάντα θα υπάρχουν πράγματα να πεις, ρε παιδί μου. Άμα θες, μπορεί να κάτσεις και 2 ώρες να μιλάς για το φάντασι. Άντε. Αλλά νομίζω τουλάχιστον τα είδαμε έτσι λίγο σφαιρικά. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
Καλή τύχη για την αγωνιστική που έρχεται τώρα και τη διπλή και ιστορίες με όποιον και να πάτε. Να μπείτε να διαβάσετε τα Captain Picks με τις προτάσεις μας για τους αρχηγούς μέσα στην εβδομάδα που θα ανέβουν στο iapp.gr. Να πατώσει ο Ανδρέας άλλη μια αγωνιστική. Εγώ δεν το συμμερίζω αυτό, Ανδρέα. Μακάρι να πηγαίνουμε όλοι καλά. Όλοι μας καλά να πηγαίνουμε. Έτσι και όσο ταμείο γίνεται στο τέλος. Έχει δίκιο. Okay. Λοιπόν, άντε, bye bye. Bye. Καλή επιτυχία σε όλους. Bye. Άντε γ***** σου για φάνταση. Άντε γ***** σου για παιχνίδι. Γ***** το σπιτάκι σου. Κοινάει τζόλι το π***. Βάλε τζόλι ρε γ***. Πού θα το βάλεις.